κόμματα είναι στο χαμάλιο του. Ναι. Κάναμε σωκοματικές προηγές. Εσείς είχατε εσωτερική ψηφοφορία στο κόμμα. Εντάξει. Ναι. Ναι. Να θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την αποχή, από τη Χρυσή Αυγή, από που θα από την αποχή νομίζω. Από την αποχή. Ναι, θεωρώ ότι πραγματικά ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και αυτό ακριβώς γιατί θεωρώ ότι οι πολίτες δεν αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα που θα έπρεπε να επιδείξουμε όλοι απέναντι σε μια διαδικασία η οποία αφορά την ζωή μας κατά κυριολεξία, αφορά την καθημερινότητά μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο κύτταρο της δημοκρατίας. Έχει χτυπηθεί από την μνημονιακή πολιτική, αν θέλετε, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Εφαρμόζεται ο Καλλικράτης μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω μάλλον του Καλλικράτη εφαρμόζονται μνημονιακές πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πλήρωσε το μέγιστο δυνατό στο δημοσιονομικό κόστος και αυτό είχε είναι σαν χαρακτηριστικό ότι έχουμε μόνιμο μας Γερμανό υφυπουργό στην Ελλάδα. Τον κύριο Φούχτελ, ο οποίος γυρνάει την Ελλάδα ακριβώς και κλείνει business, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προσπαθούν με κάποιον τρόπο την αυτοτέλεια του θεσμού να την καταλύσουν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικές κοινωνικές δομές. Ο ρόλος δηλαδή που θα μπορούσε να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα ακριβώς γιατί τα κονδύλια της είναι πάρα πολύ μικρά. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έπρεπε οι πολίτες σε αυτές τις συγκεκριμένες εκλογές να δώσουν το παρόν, να είναι ένα δυνατό παρόν και να επιλέξουν εκείνους που πραγματικά θεωρούν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν όντως στην ψήφο εμπιστοσύνης που θα τους δίνουν. Χρυσή Αυγή. Πάμε τώρα στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Εγώ πραγματικά εκτιμώ ότι το γεγονός ότι εστιάσαμε στην εγκληματική δράση και μόνο της Χρυσής Αυγής μας αφαίρεσε την δυναμική κυρίως και από εμάς, αν θέλετε, από την αριστερά, της πολιτικής ανάλυσης από την πλευρά μας, ώστε να καταδείξουμε ότι αυτό το κόμμα όχι απλά δεν είναι αντισυστημικό, αλλά είναι και το μακρύ χέρι του συστήματος. Τι θέλω να πω με αυτό. Από την μια πλευρά έχουμε το χάιντμα που απευθύνθηκε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσει να αποκομίσει και να τους έχει δίπλα όσο μπορεί το περισσότερο. Και νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο έπαιξε σε αυτό η σταδιακή αλλά και ουσιαστική, αν θέλετε, αποδυνάμωση και των δημοκρατικών θεσμών και τη αποδυνάμωση του Κοινοβουλίου. Και επίσης όλη εκείνη η διαδικασία και οι θέσεις που συνέτειναν σε πολύ μεγάλο βαθμό του όλοι μαζί τα φάγαμε, όλοι οι ίδιοι είναι. Γι' αυτό και είχαμε και μια συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής με τον τρόπο που την είχαμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η οποία ήταν απαξιωτική, όχι ως προς τα πρόσωπα των βουλευτών οι οποίοι εκπροσωπούσαν τον θεσμό, αλλά κυρίως ως τον θεσμό αυτό. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι ο φασισμός και ο ναζισμός έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι γεννιέται και ανδρώνεται όταν υποχωρεί η δημοκρατία. Και για την υποχώρηση της δημοκρατίας και για την καταράκωση των θεσμών, θεωρώ προσωπικά ότι η μεγάλη και κύρια ευθύνη φέρνει η ίδια η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, στόχος μας, κύριος στόχος μας αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να είναι η προστασία σε ό,τι αφορά και έχει να κάνει με δημοκρατικούς θεσμούς και με τη δημοκρατία. Από την πλευρά τουλάχιστον όσων από εμάς εκπροσωπούμε δημοκρατικούς και θεσμούς γενικότερα. Κύριε Μαρία. Ξεκινήσω από τη Χρυσή Αυγή για να καταλήξω στο άλλο.